Αγαπητοί μας μαθητές, χαίρετε. Συνεχίζουμε την γνωριμία μας με τον ήχο βαρύ. Έχουμε φτάσει και θα δούμε σήμερα στο τελευταίο στοιχειρό ιδιόμελο των στοιχειρών ε, της ακολουθίας του Εσπερινού. Ο στίχος που προηγείται του ύμνου μας, από φυλακή πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακή πρωίας ελπισάτο Ισραήλ επί των Κύριων, εν τάφο κατετέθης ως ο υπνών κύριε και ανέστης τριήμερος ως δυνατός ενισχύει Συνανασ, συναναστήσας τον Αδάμ εκ της φορά του θανάτου ως παντοδύναμος. Παραλλαγή όπως πάντα η βάση μας είναι ο γα <Γάδι> και και διγά, γα ο και δι νι 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 γα 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 γα, γα δι γα βου γα. νι νι πα βου γα γα δι δι στο ρυθμό μας δι και ζω και δι γα δι δι γα δι και δι γα γα δι γα γαδί δι 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 και και δι γα 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 ζω και δι και δι Εδώ στη δεύτερη σειρά α μείνουμε λίγο που έχουμε μία δίεση στον γά. Ε, η βάση μας μεν, αλλά καθώ το μέλο ανεβαίνει στον φθόγκο Δ και περιστρέφεται γύρω από τον Δ, έχουμε μία έλξη του γά προ τον Δ. Και βέβαια εδώ να δούμε ότι έχουμε και ένα παρεστηγμένο από τα δεξιά. Αυτό σημαίνει ότι τα κεντήματα θα πάρουν περισσότερο χρόνο ε, από το ολίγον. Α το δούμε ακόμη μία φορά παραλλαγή

δι γα, δι και, και δι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ουσιαστικά έχουμε ένα άλλο άκουσμα. Ε, πάμε σε κάποιον άλλον ήχο. δι γα, δι και ζω και δι 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 δι, 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 γα, βου, γα, δι, γα, δι και ζω και δι και δι γα. Δικα <Γά>, δικε δικαβουγα Δικε δικαβουγα Μπορούμε να φανταστούμε ότι εδώ έχουμε ένα φέν που ενώνει το ίσο με τα κεντήματα, ε; Γιατί και στο μέλος η ίδια συλλαβή είναι Οπότε για να μην πιέζομαστε <Γά>, Δικε και Δικε δικαβουγα Πάμε να το πούμε και μέλος. Από φυλακή πρωία μέχρι νυχτό, από φυλακή πρωία ελπίσα το Ισραήλ επί των κυρίων. Εν τα ω ο ύπνον κύριε και ανέστης τρίμερος ως δυνατός εν ισχύ συναναστήσας τον Αδάμ εκ της φθοράς του θανάτου ως παντοδύναμος. Ας μείνουμε λίγο σε κάποια σημεία και ανέστης τρίμερος ως δυνατός ενισχύ, τός ενισχύ, συν αναστήσας τον Αδάμ, εκ της φοράς του θανάτου, ως πάντο δύναε, ως πάντο Και συνεχίζουμε. Και έχουμε φτάσει στο δοξαστικό ιδιόμελο, ε, δογματικών και θεοτοκίων, καθώς αναφέρεται στην υπεραγία Θεοτόκο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματιν, και αΐ και εις των αιώνων. Αμήν. «Μίτυρ μεν υπερφύσιν Θεοτόκε, έμεινας δε παρθένος υπερλόγων και έννοιαν, και το θαύμα του τόκου σου ερμηνεύσε γλώσσα ου Παραδόξου γαρ ούσις τη συλλήψεως αγνή, ακατάληπτος εστίν ο τρόπος της κοιήσεως. Όπου γαρ βούλετε Θεός, νικάτε φύσεως τάξης, διώσε πάντες μητέρα του Θεού γινώσκοντες, δεόμεθά σου εκτενώς πρέσβευε του σωθήνετας ψυχάς ημών. Νέγα ναι, παραλλαγή. Δίγα γα δι 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 και δίγα -δι, -δι, δι και δίγα δι και -δι και, -δι -και, -δι -και -δι

συνεχίσω, εναρμόνια φθορά, ως υπενθύμηση και πάλι θα έλεγα ότι τίθεται εδώ. Ζω και δίν δίχα βουγαβου δί, βουγα βουπα, βουγα πανί πα και ζω ορίζω και δι, δι και δι γαβού παβού γαδί, νιβίζω και δι δι, δι δι, δι πα και και δι γαβού παβού γα, βουπα, παύση. Πιστεύω εδώ στην κατάληξη πλέον και εσείς να μπορείτε να το μετρήσετε ε τρίσιμο, δίσιμο, τετράσιμο μέτρο. Αν το μετρήσουμε και και δίγα βου παβου γα παύση. Λοιπόν, πάμε να το δούμε και μέλος, λίγο μεγαλύτερος, έτσι, ο ύμνος, το δοξαστικό και βέβαια συγκριτικά με τα στοιχειρά ιδιόμελα, το δοξαστικό λέγεται πιο αργά ε, σε χρονική αγωγή. Δεν είναι τόσο γρήγορο όπως θα ερμηνεύσουμε τα ιδιόμελα χειρά. Γι' αυτό αυ πρέπει ουσιαστικά να πάτε στο αναλόγιο. Εκεί, θα πιστεύω, κατά την ακολουθία του ΕΣΠΕΛΟΥ, θα έχουμε και επακριβώς τις χρονικές, ε, χρονικές αγωγές. Λοιπόν, γα, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μη τυρμένε υπερ φύσιν Θεοτόκε, έμεινας δε παρθένος Η και έννοιαν και το θαύμα του τόκου σου ερμηνεύσε γλώσσα ουδύνατε. Παραδόξου γαρ τη σύλληψε ως αγνή Ακατάληπτος εστίν ο τρόπος της Κίσεως Όπου γαρ Θεός νικάτε φίλοι είσαι ο δύο, τρία σημεία. Εδώ. Γαβουπα. Ατελής κατάληξη, έτσι. Παραδόξου παραδόξου γαρούσις. Αν κάνουμε και το αντικένομα, όσο μπορούμε, παραδόξου γαρούσις, τη συλλήψε ο σαγνή. Και πιο πάνω ας δούμε λίγο, εδώ από τη δεύτερη σειρά, και το θαύμα του τόκου σου, Ερμήνευσε γλώσσα, Ερμήνευσε γλώσσα, όπως μπορούμε, ε, να κάνουμε και την Ερμηνεία από το ομαλόν. Ερμήνευσε γλώσσα, ουδήνατε, έ; ε, Γλώσσα, ουδήνατε; Πάρα, παρά... και το καθεξής. Δεν έχει κάποιε άλλε ιδιαίτερε δυσκολίε. Αν θέλετε, λίγο και προ το τέλο. Γα. Δύο σε πάντε του Θεού γινόσκοντε. Δεόμεθα σου εκτενώ. Πρέ. Από τον Δίστον Ιε εκτενός πρέσβευε. Και κά, αν θέλετε και πάλι, εκτενός πρέσβευε. Και αυτό είναι μια ερμηνεία. Πρέσβευε του σωθήνετας ψυχάς ημό. Και μόλις φτάσουμε στην κατάληξη, επιβραδύνουμε λίγο, ε τας ψυχάς Τελική κατάληξη προς παύση. Και αφού ολοκληρώσαμε το δοξαστικό ιδεόμελο, ας συνεχίσουμε με τα χειρά των αποστήχων στον βαρύ τον ήχο, έτσι ανέστης εκ του τάφου σωτήρ του κόσμου, και συνήγειρα τους ανθρώπους συν της αρκής σου, Κύριε, δόξαση. Το πρώτο των αποστήχων στη δεν στοιχολογείται, δεν έχει στίχο, έτσι, ο στίχος είναι στη συνέχεια. Η βάση μας είναι γά, προηγείται εκφώνηση του ιερέα, άρα λοιπόν εμείς θα πούμε ένα αμίν εκεί, ε. <Κι> γά, παραλλαγή πρώτα εμείς,

ανέστης εκ του τάφου σωτήρ του κόσμου και συνήγυρας του ανθρώπου συν τη σαρκή σου Κύριε δόξα σύ. Ο Κύριος ευασίλευσε νευπρέπειαν ενεδίσατο, ενεδίσατο ο Κύριος δύναμιν και περιεζώσατο τον αναστάντα εκ νεκρών και φωτίσαντα πάντα, δεύτε προσκυνήσομεν. Εκ της του άδουγα τυραννίδος ημάς ηλευθέρωσε, δια της αυτού τριημέρου εγέρσεως, ζωήν ημίν δωρισάμενος και το μέγα έλεος. Γα, 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 έτσι, νιγα γα γα δί δί δί. Και φτάνουμε στον δι. Δί γα δί δί και δί γα. Γα γα βου γα δί 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 και δί και ζω και δι και ζω και δί. Δί δί δι, γα δί και δί γα

γαζό και ζω και δι, και και δι, βουγά, δι, δι και δι γαβουγά. Παραλλαγή το είπαμε, πάμε για μέλος. Ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειαν εν το εν εδύσατο Κύριος δύναμιν, και περιεζώσα το, τον αναστάντα εκ νεκρών και φωτίσαν τα πάντα δεύτε προσκυνήσωμεν εκ της του άδου η ημάς ελευθέρωσε. Τη τις αυτού τριμέρου ειρηνεύσεως, ζοίνι μην δορυσάμενος και το μεγα έλεος. Και συνεχίζουμε και με το επόμενο και γάρ εστερεώσετε την οικουμένην ή τις ουσαλευθίσετε υπό τον άδειν κατελθόν Χριστέ θάνατον εσκύλευσας και τριήμερος αναστάς ημάς είναι ανέστησας οξάζοντας την σύν παντοδύναμον έγερσιν κύριε φιλάνθρωπε μικρός ο ύμνος μας δεν έχει δυσκολίες παραλλαγή και μετά μέλος γα και δι και και δι και δι γα, δι και δι γαβουγα. Μέλος. Και σε την οικουμένη. Έτσι στο μέλος βγαίνουν και τα ίσον όλα μαζί, γιατί στην παραγωγή δεν τα λέω όλα, ε, για να μην λέω συνέχεια γαγαγά, γα, μην μετράτε πόσα γα έχω πει. Θα φανεί εδώ μέλος λοιπόν, και γάρεστε την οικουμένη ή τις ους αλευθύσετε υπό τον άδειν κατελθόν Χριστέ θάνατον εσκύλευσας και τρίμερος Αναστάσης συνανέστησας, δοξάζοντας την σύν παντοδύναμον Αιγερσίν, Κύριε Φιλάνθρωπε. Και ολοκληρώνουμε με το τελευταίο τη χειρό Το οίκο σου πρέπει αγίασμα κύριε, η μακρότητα ημερών, ο στίχο μα. Φοβερό όφθη κύριε, εν τάφο κείμενο ω ο υπνών. Αναστά δε τριήμερο ω δυνατό, τον Αδάμ συνανέστη κραβγάζοντα δόξα τη αναστάση σου, μόνε φιλάνθρωπε. Γα, γα, γα,

Γαζόν και δικαιδί, δι, γαδί και ζό και δικαιδί, δι, γα και δι, Και μέλος, για να κλείσουμε το σημερινό μας μάθημα. Το οίκο σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημέρων, φοβερός ο φθης Κύριε εν τάφο κείμενος ως ο ύπνον Αναστάς δε τρίμερος, ως δυνατός τον αθάμψην ανέστησας κραυγάζοντα δόξα τη Αναστάση σου μόνε φιλάνθρωπε. Και με το τελευταίο στοιχειρό των αποστήχων, ιδιόμελο, ολοκληρώσαμε το σημερινό μας μάθημα. Συνεχίζουμε σιγά σιγά, πρώτα ο Θεός, και ολοκληρώνουμε με το δοξαστικό των αποστήχων, ολοκληρώνουμε την ακολουθία του εσπερινούς, ε, τους αναστάσιμους ύμνους, ε, και αν θυμάστε, το είχαμε αναφέρει. Αν πάτε στην Εκκλησία, στο Αναλόγιο, θα δείτε το λειτουργικό βιβλίο τη Εκκλησία μα, την λεγόμενη Παρακλητική. Εκεί θα βρείτε όλου του αναστάσιμου ε, σε όλου του ήχου. Αυτά λοιπόν για το σημερινό μας μάθημα. Να είστε όλοι σας καλά, καλό διάβασμα και πάλι θα ανταμώσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.